δύο λόγια σήμερα για τη γιορτή και ωραία. Τι σας είπαν εδώ οι άνθρωποι, αν το ευχαριστήθηκαν. Ωραία. Ήταν μια με αφορμή έτσι τη γιορτή της πρωτοχρονιάς για τον περσέφωνο κόσμο. Δηλαδή, περσέφωνο κόσμο λέμε Ιράν κυρίως, Αφγανιστάν, Τατζικιστάν και γενικά εδάφη κουρδικά. Οι Κούρδοι έχουν γιορτάζουν και αυτοί τον Νορούζ. Με αφορμή λοιπόν αυτό και την αιαρήνη σημερία, είπαμε να κάνουμε μια γιορτή και να το συνδυάσουμε με μια δράση αλληλεγγύης. Αυτό που κάναμε είναι ότι καλέσαμε τον κόσμο να φέρει τρόφιμα για, όχι για την ανοιχτή δομή φιλοξενίας των Ελαιών, αλλά για τον Πειραιά, για την Πανπειραϊκή, που είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες και είναι πιο εκτεθειμένοι οι άνθρωποι προς το παρόν. Θέλαμε, η τομία του Συνουριάν ειδικά είναι μια παράσταση που έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές δράσεις που ήταν και για μετανάστες και για πρόσφυγες, δηλαδή και στον Γκάζι αρκετές φορές και τη μέρα του μετανάστη και, και στο Εμπρός για την αντιφασιστική πόλη. Είναι μια εμπειρία που την έχουμε και θέλουμε και ταιριάζει και πάρα πολύ. Η φετινή δράση μας ήταν σημαντική γιατί υπάρχουν προθέσεις από καλλιτεχνικές ομάδες και ειδικά των παραστατικών τεχνών να κάνουν δράσεις αλληλεγγύης και να στηρίξουν. Και θέλουμε με αυτό το παράδειγμα να τους δείξουμε ότι εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει αυτό να συνοδεύεται και με μια συνειδητότητα για το τι συμβαίνει. Δηλαδή να ξέρουμε ότι τα σύνορα καταρχήν έχουν κλείσει. Να ξέρουμε ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη, ότι παραβιάζει τη συνθήκη των Εθνών της Γενέβης. Να μην λέμε απλά ότι θα τους βοηθήσουμε ή ακόμα και να τους δώσουμε σακίδια για το δρόμο. Ποιο δρόμο, έχουν τελειώσει, οι δρόμοι έχουν κλείσει. Ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή είναι ή πίσω ή από τον Ελαιώνα μέχρι την πλατεία Βικτωρίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά να συνοδεύεται με μια στάση και μια κοινωνική συνειδητότητα για το τι συμβαίνει στους πρόσφυγες. Δεν είναι όλοι καλοδεχούμενοι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη κλείνει τα σύνορά της. Επίσης, να καταλάβουμε ότι πάνω κάτω το να μιλάμε για προσφυγική κρίση στην Ευρώπη είναι ένα ψέμα. Έτσι, δεν έχει φτάσει καν το εκατομμύριο από τους πρόσφυγες που έχουν έρθει. Ενώ στην Ιορδανία αυτή τη στιγμή έχουμε καταβλισμούς με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Στο Ιράν είναι 1 εκατομμύριο, στην Τουρκία είναι 2,5 εκατομμύρια. Μιλάμε για καταβλισμούς απέραντων, ας πούμε, στρεμάτων και παραβιβάτων και σκηνών. Μιλάμε δηλαδή για αντιστοιχεία πρόσφυγα προς κάτοικο με τις χώρες, 1 προς 10. Στην Ευρώπη είναι ακόμα όπως είναι 1 προς 900, 1 προς 1000. Οπότε χωράνε αυτοί οι πρόσφυγες. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε και να το λέμε μέσα από τις δράσεις μας. Σίγουρα χρειαζόμαστε υποστήριξη, αλληλεγγύη, φαγητό, τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Αλλά να έρθουμε και να ξέρουμε τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό ήταν σημαντικό για μας να γίνει αυτή η παράσταση εδώ πέρα. Εγώ αυτά τα παιδιά ερχόμουν και τα έβλεπα το τελευταίο δεκαήμερο. Τυχαίνει να μιλάω τη γλώσσα για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σου, να του πούμε την ιστορία και να παρακολουθήσουμε μια ξενόγλωση παράσταση τέλος πάντων για αυτούς.